Σεβαστές, σεβαστέ πατέρα Χρήστο, εκπρόσωπο και του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου, κύριοι τοπικοί άρχοντες, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκδήλωση αφιέρωμα στο μεγάλο μας μουσουργό. Ευχόμαστε να περάσετε καλά. Η σημερινή εκδήλωση περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο θα τραγουδήσει η χορδία του συνδέσμου Λίγια και στο δεύτερο μέρος θα τραγουδήσουν άτομα που συμμετέχουν στη χορδία, μεμονωμένα. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα κείμενο που μας έστειλε ο αγαπητός μας πρόεδρος, ο κύριος Τέριος Πουρνάρας, που κάποιοι λόγοι υγείας τον εμποδίζουν να παραβρίσκεται σήμερα μαζί μας. Να το ευχηθούμε περαστικά και σύντομα να είναι πάλι κοντά μας να συνεχίσουμε τη δράση από κοινού. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητά μέλη της χοροδίας και του συνδέσμου, σεβαστοί συμπολίτες. Θα ήθελα πολύ απόψε να ήμουν ανάμεσά σας, αλλά λόγοι υγείας δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό και θα απέχω για ένα διάστημα από την ενεργό δράση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η περιπέτεια με την υγεία μου βαίνει καλώς και θα έχει αίσιο τέλος σύμφωνα με τη γνώμη των γιατρών. Απόψε ο σύνδεσμός μας τιμά ένα κορυφαίο Έλληνα, το μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Τιμά τη μνήμη του ανθρώπου που δεν σταμάτησε σε όλη του τη ζωή να αγωνίζεται για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και με τη μουσική και τα τραγούδια του γαλούχησε πολλές γενιές Ελλήνων και τους δίδαξε να ορθώνουν το ανάστημά τους στον αυταρχισμό και στα ανελεύθερα καθεστώτα. Από την αρχή του έτους ετοιμάσαμε αυτή την εκδήλωση με τη χοροδία μας Λίγια και παρουσιάσαμε τραγούδια του Μίκη τόσο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όσο και στη χοροδιακή μας συνάντηση τον Ιούνιο και στο Διεθνές Φεστιβάλ του Άργους Ορεστικού. Θέλουμε ως ΔΣ να ευχαριστήσουμε τα μέλη της χοροδίας για τη συνέπεια και την υπευθυνότητά τους, τη μαέστρο μας Νικολέτα Παπάζουγλου που με την άρτια κατάρτιση και το ζήλο της έχει αναβαθμίσει το επίπεδο της Λίγια, το μικρό και ταλαντούχο πιανίστα Θανάση Τσιαμήτρο, που ήταν για εμάς ένα δώρο Θεού, τους μουσικούς Τέλειο Κότα και Χρήστο Παπαδημητρίου, τα μέλη της χοροδίας που ερμηνεύουν γνωστά τραγούδια του Μίκη και τη συνάδελφο φιλόλογο Σάσα Ανδρουλάκη που επιμελήθηκε τα κείμενα. Τέλος, ευχαριστούμε το Δήμο Γραβενών, την Περιφερική Ενότητα που επιχορήγησαν και αυτή την εκδήλωση, τους πάνω από 50 χορηγούς που είναι πάντα δίπλα μας, τα ονόματα των οποίων μπορείτε να τα διαβάσετε στα πάνερ που είναι αναρτημένα στην είσοδο, το Βαγγέλη Ράμο για τη μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης, τα τοπικά μέσα, ηλεκτρονικά και έντυπα για την προβολή των εκδηλώσεων και τον Ηλία Καραμήτρο για την πρόθυμη εξυπηρέτηση. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Χρήστο Παπαδημητρίου αλλά και όλα τα άλλα μέλη του ΔΣ που με αντικαθιστούν επάξια ώστε να μην είναι αισθητή η απουσία μου. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ περαστικά στον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Θανάσιο Φωλίνα που νοσεί από κορονοϊό και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπητό μας Πρόεδρο για τα καλά του λόγια και ευχόμαστε όλοι μαζί να είναι σύντομα κοντά μας. Και τώρα ας υποδεχτούμε τη χοροδία Λίγια.
στο πιάνο για το πρώτο μέρος ο μικρός βιρτουόζος Θανάσης Αμήτρος. Και ας υποδεχτούμε τώρα την αγαπημένη μας μαέστρο που για χρόνια με υπομονή και επιμονή μας ανέχεται. Την ταλαιπωρούμε, αλλά την αγαπάμε κιόλας. Να σε καλά, μαέστρο. Ο Μιχαήλ Μίκης Θοδωράκης γεννήθηκε στη Χίο το 1925 από πατέρα κριτικό και μητέρα μικρασιάτισσα. Ο πατέρας του ήταν ανώτερος δημόσιος υπάλληλος, γι' αυτό πέρασε τα παιδικά του χρόνια μετακινούμενος σε διάφορες πόλεις Ελλάδας. Μυτιλίνη, Σύρο, Ιωάννενα, Αργοστόλη, Πάτρα, Πύργο και Τρίπολη. Ήδη πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ανακαλύψει την αγάπη του για τη μουσική και έγραψε τις πρώτες του συνθέσεις. Το 1943 εγκαθίσταται οριστικά στην Αθήνα. Παράλληλα, αναπτύσσει αντιστασιακή δράση μέσα από τις τάξεις της ΕΠΟΝ και του ΚΚΕ. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου θα εξοριστεί πρώτα στην Ικαρία και στη συνέχεια στη Μακρόνησο. Το 1953 θα νυφευτεί τη γιατρό Μιλτό Αλτίνογλου και θα αποκτήσουν μαζί δύο παιδιά, τον Γιώργο και τη Μαργαρίτα. Θα συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές στο Παρίσι. Το 1963, μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, εκλέγεται βουλευτής της ΕΔΑ. Με την επιβολή της δικτατορίας της 21ης Απριλίου του 1967, θα αρχίσει ένας νέος κύκλος διώξεων και εξοριών για το συνθέτη, που θα τελειώσει το 1970 με την αμνηστία που θα του χορηγηθεί. Θα φύγει στο εξωτερικό και θα δώσει δεκάδες συναυλίες εναντίον των συνταγματαρχών, που θα τον κάνουν παντού γνωστό ως σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα. Στη διάρκεια της μεταπολίτευσης ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική. Ο Μίκης Θεοδωράκης στην 60χρονη καριέρα του έγραψε πάνω από 1000 τραγούδια, πολλά συμφωνικά έργα, καντάτες και ορατόρια, μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα και τραγωδίες, όπερες και μουσική για τον κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 σε ηλικία 96 ετών. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για την πολυτάραχη ζωή του Μίκη ατελείωτες ώρες. Αντί γι' αυτό, αποφασίσαμε σε αυτό το αφιέρωμα να αφήσουμε τον ίδιο τον δημιουργό να μιλήσει. Θα σας μεταφέρουμε βιώματα, εμπειρίες, σκέψεις και απόψεις του Θοδωράκη, όπως τα κατέγραψε ο ίδιος στις δημοσιευμένες αυτοβιογραφίες του με τίτλους «Το χρέος» και «Η δρόμη του Αρχαγγέλου». Τα αποσπάσματα έχουν μεταφερθεί σχεδόν αυτούσια, με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις. Και βέβαια, θα αφήσουμε το ίδιο το μουσικό του έργο να μιλήσει. Thank you.
Εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο για την Ιατρική. Έτσι, μια φθινοπορεινή μέρα του 43 συναντηθήκαμε στην Οδό Ακαδημίας. Σταθήκαμε και μιλούσαμε στη μέση του δρόμου. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που μιλούσα ελεύθερα στο δρόμο με ένα κορίτσι της ηλικίας μου. Με την οικογένειά της ήμασταν οικογενειακοί φίλοι. Και το καλοκαίρι του 44 άρχισαν τα Σαββατοκύριακα οι ομαδικές κάθοδοι προς τη θάλασσα, στο Καλαμάκι. Εκεί οι οικογένειές μας καταλάμβαναν όλο το εξοχικό κέντρο και γεμίζαμε τα τραπέζια με τρόφιμα και νερά που κουβαλούσαμε μαζί μας. Βάζαμε τα μαγιό και στη θάλασσα. Το μεσημέρι, ομαδικό γεύμα, τραγούδι, χορός με δίσκους από το γραμμόφωνο του κέντρου. Λίγη ανάπαυση. Το απόγευμα μπάνιο και κυρίως βαρκάδα. Και προς το Σούρπο ο δρόμος της επιστροφής. Κολυμπούσαμε όλοι καλά και μακριά. Στη μικρή μας παρέα, Μυρτό, Μιμόζα, εγώ και ένας άλλοι δυο φίλοι, μας άρεσε να πηγαίνουμε σε μια ξέρα, ανοιχτά από τα μπάνια του Έντεν, που το λέγαμε το Νησάκι. Εκεί, στους γλιστερούς βράχους, με τη θαλάσσια βλάστηση, ξαπλώναμε για ηλιοθεραπεία και κουβέντα. Η μέρα του Ιουλίου, καθώς γυρνούσαμε, είχαμε μείνει μόνοι, η Μυρτό και εγώ. Κολυμπούσαμε ο ένας πλάι στον άλλο. Ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβουμε, βρεθήκαμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Φιληθήκαμε και αμέσως βουλιάξαμε στο νερό. Βγήκαμε στην επιφάνεια διαφορετική από ό,τι βγήκαμε. Φτάσαμε στις θαλασσινές σπηλιές που ήταν πλάι στο Καλαμάκι και εκεί φιληθήκαμε κι άλλη μια φορά. Από πάνω μας ο πατέρας μου κοίταζε τη θάλασσα και φώναζε ανήσυχος. Μίκη, Μυρτό, τρώμε. Την άλλη Δευτέρα πήγα σπίτι της να την πάρω να πάμε στη συναυλία της κρατικής ορχήστρας στο Ηρώδιο. Καθίσαμε στα βραχάκια και νιώσαμε την ποιμενική να μας φέρνει ακόμα πιο κοντά. Γυρίσαμε στη Νέα Σμύρνη με τα πόδια. Αποφασίσαμε να είμαστε πάντα μαζί.
Την άλλη μέρα έφυγα από το σπίτι μου. Ήμουν τόσο ερωτευμένος που δεν μπορούσα να χωρέσω στους τέσσερις τοίχους. Μια φορά τη βδομάδα η ομάδα των ποιητών, ο Πέτρος και εγώ, πηγαίναμε στην ταβέρνα του Πατσία, ένα υπόγειο στη Χαριλάου Τρικούπη. Όταν πίναμε αρκετά, με έπιανε το παράπονο του έρωτα. Γύριζα στη Νέα Σμύρνη και ξάπλωνα κατά μεσή στο δρόμο κάτω από τον μπαλκόνι της. Είτε έβριχε, είτε μπουμπούνιζε. Η Μυρτώ διάβαζε τόσο πολύ που δεν είχε καιρό για βόλτες, παρά μια-δυο φορές την εβδομάδα. Βρισκόμουν έτσι σε μια συνεχή υπερένταση. Για να αντιδράσω, έγραφα ποίηματα, τραγούδια, μουσική και στο τέλος, έρωτας και τέχνη έγιναν μέσα μου ένα και το αυτό. Όταν είχαμε ραντεβού, πήγαινα μισή ώρα πιο πριν για να χαρώ πιο πολύ την προσμονή. Τότε έγραφα μέσα στο μυαλό μου μουσική. Τα πιο πολλά από τα θέματα εκείνης της εποχής τα έβρισκα περιμένοντας τα ραντεβού. Oh,
έτος 1939. Το καλοκαίρι του 1939 ο πατέρας μου πήρε μετάθεση για τον πύργο της Ηλίας. Μετάθεση δυσμενής και από άποψη σημασίας του διοικητικού πόστου, αλλά και οικονομική. Φαίνεται πως η παρουσία ενός γνωστού βενιζελικού κριτικού σε ένα τόσο σπουδαίο πόστο όπως της Πάτρας αποτελούσε πρόκληση στα αισθήματα των εθνικοφρόνων. Η νομαρχία του πύργου ήταν δεύτερης κατηγορίας και έτσι όλα ακολούθησαν τον υποβιβασμό. Το σπίτι που θα μέναμε, το επίπεδο του φαγητού, η διασκέδαση, δηλαδή το ζαχαροπλαστείο και οι βεγγέρες. Το χειρότερο για μένα ήταν ότι η μετάθεση αυτή έγινε καλοκαίρι, δηλαδή εποχή που δεν υπάρχουν σχολεία όπου αποκτά ένας νέος γνωριμίες. Κι έτσι, έχοντας ύψος 1,90 και βάρος 70 κιλά, δηλαδή πετσί και κόκαλο, βρέθηκα ένα βράδυ στην κεντρική πλατεία να σουλατσάρω με τους γονείς μου ανάμεσα στους πυριώτες, που έμεναν άφωνοι μπροστά στο φαινόμενο. Αμέσως διαδόθηκε στα παιδιά ότι είμαι από την Πάτρα. Πράγμα που σημαίνει για κάθε πυριώτη που σέβεται τον εαυτό του ότι είμαι κάτι χειρότερο από λεπρός και εγκληματίας συγχρόνως. Την άλλη μέρα, όταν ξεκίνησα το απόγευμα για μια πρώτη γνωριμία της πόλης, άκουσα ευνηδίως εκοφαντικό θόρυβο. Όλα τα παιδιά της συνοικίας καθισμένα στην πλαγιά της πλατείας χτυπούσαν τενεκέδες και μου πετούσαν πέτρες, φωνάζοντας συγχρόνως με το πικιστικό πάθος το σύνθημα «Έξω Πατρινέ». Έστρεψα το βλέμμα προς το ποδηλατάδικο Σοφού, που υπήρχαν μερικοί μεγάλοι, ελπίζοντας σε κάποια παρέμβαση προστασία από μέρους τους. Όμως με φρίκη διαπίστωσα ότι έβρισκαν απολύτως φυσιολογικό το πογκρόμ και επομένως ως πατρινός δεν μπορούσα να έχω θέση στα ιεραρχώματα του πύργου. Τι να κάνω. Γύρισα, μπήκα στο σπίτι μου, κλείστηκα στην κάμαρή μου και δεν ξαναβγήκα παρά για να πάω με τη συνοδεία του πατέρα μου στο γυμνάσιο, δηλαδή γύρω στα μέσα του Σεπτέμβρη. Υπέφερα από την κλεισούρα και την υπερβολική ζέστη. Μέσα σε εκείνη την ατελείωτη μοναξιά, πιάστηκα από τη μουσική και από το βιολί μου, όπως αναβαγώσα τα μαλλιά του. Έγραφα, έπαιζα, τραγουδούσα συνεχώς. Ανακάλυψα τις μουσικές κλίμακες, τις διέσεις, τις υφέσεις. Τελειοποίησα τη μουσική γραφή, ιδιαίτερα τη ρυθμική. Άρχισα να γράφω για σόλο βιολί. Συνέθεσα τραγούδια με ποίηση που έβρισκα στη βιβλιοθήκη μας και στα σχολικά βιβλία. Και έγραψα και το πρώτο μου ταγκό. Oh, my God.
Αθήνα 1964. Με την ολοκλήρωση της σύνθεσης και της εκτέλεσης του Action ST, που βασίζεται στο ομώνυμο ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη, αισθάνομαι ότι έφτασα σε ένα τέρμα που συγχρόνως είναι και πρέπει να είναι μια αρχή. Το έργο αυτό παρουσιάζει τον εαυτό μου, το πρόσωπό μου, μπροστά στο κοινό μας, ακριβώς 5 χρόνια ύστερα από την ολοκληρωτική στροφή μου στη λαϊκή μας μουσική, με τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου το καλοκαίρι του 1959. Είχα πια βεβαιωθεί πως ο δρόμος της δυτικής τέχνης που μάθαμε στα οδεία ήταν κλειστός, δίχως διέξοδο. Είχα πάει στην Ευρώπη για να ανακαλύψω καινούριους ορίζοντες και βρέθηκα κλεισμένος σε φανταστικές αποθήκες από μπετόν, γεμάτες μουσική από νάιλον. Κι όμως εδώ, στην πατρίδα μας, η μουσική ήταν ακόμη ζωντανή. Η λαϊκή μουσική που είναι αυτή που μας κάνει να θυμόμαστε. Αυτή ακριβώς τη μνήμη του λαού μου, όπως λέει και ο Ηλίτης, ήθελα κυρίως να αφυπνίσω και να οξύνω. Ήταν για μένα μεγάλη εύνοια της θεάς τύχης το ότι βρέθηκα μπροστά σε αυτό ακριβώς το ποιητικό έργο που όλες τα ρίσει διανοητικές, αισθητικές, συναισθηματικές και ιδεολογικές μου προσμονές και απαιτήσεις είχαν στραμμένες τις κεραίες τους προς την κατεύθυνσή του. Ήταν νομίζω άνοιξη του 1961 στο Παρίσι, όταν έλαβα το Action ST, δώρο ευγενικό του ποιητή, και το ίδιο βράδυ είχα σχεδιασμένα τα δύο πρώτα μέρη, τη γένεση και τα πάθη. Θέλω με αυτό να δείξω πόσο υπήρχε ήδη μέσα μου αυτή η μουσική και δεν έμενε παρά το χτύπημα της ροφέας στο βράχο για να ξεπηδήσει το ζωντανό νερό των ήχων. Ως και η μορφή του έργου με τις πλούσιες αναλλαγές του ποιητικού ύφους, άλλοτε απέραντου σαν αρχιπέλαγος, άλλοτε κατανυκτικού σαν ψαλμός ή πειθαρχημένου σαν λαϊκό τραγούδι, μου προσέφερε εκπληκτικές δυνατότητες που πολύ φοβάμαι πως δεν κατόρθωσα να τις εξαντλήσω σε αυτό το πρώτο μουσικό γύμνασμα. Το πρόβλημα ήταν πώς να ισορροπήσω το καθαρά λαϊκό τραγούδι με τις έντεχνες μουσικές μορφές της λαϊκής μουσικής, καθώς παρουσιάζονται είτε από την ορχήστρα, είτε από τον ψάλτη, τον βαρύτονο, είτε από τη χοροδία. Εδώ, στην έντεχνη επεξεργασία, προχώρησα με πρόθεση τελείως αφαιρετική, με τη συνείδηση, θα έλεγα, του αγιογράφου που μισεί τη σάρκα, θέλοντας να ταυτίσει τη μορφή με την ψυχή. Στο διάβολο είπα και τα εγκεφαλικά κοντραπούντα και οι πολύπλοκες αρμονικές και ρυθμικές σχέσεις. Ας βγει η ψυχή της μουσικής μας ακέραιη, ντυμένη με πάθος και δοσοσταλίδες, χορεύοντας με το ρωμαϊκό ταούλι. Ας αφήσουμε τις επιδείξεις για τους λαούς που έχασαν την ψυχή τους και ας τραγουδήσουμε απλά τους καημούς και τις ελπίδες της ρωμιοσύνης.
καλοκαίρι 1964. Από το εγώ στο ελλήν. Στις 26 Τρίτου του 1949, μετέφεραν από το πολιτικό στρατόπεδο στο πρώτο τάγμα Σκαπανέων στη Μακρόνησο όλους μας. Είμαστε 300. Μας χτυπούσαν ομάδες ξυλοδαρτικής από το πρωί ως το απόγευμα. Μείναμε λίγοι και μας παρέλαβαν οι βασανιστές. Τη νύχτα ήρθαν στο νοσοκομείο και μας πήραν πάνω στην κουβέρτα. Τότε έγραφα την πρώτη συμφωνία μου. Ζήτησα τους ήχους όπως έκανα κάθε βράδυ, όμως η πόνη ήταν μεγάλη. Τέλος, έχασα τις αισθήσεις μου. Για ένα διάστημα βάδιζα με πατερίτσες. Μου έμειναν όμως οι κρίσεις. Πίστευα πως το έμενα για πάντα ανάπηρος. Με ξαναπήραν στρατιώτη το 1951. Προσπαθούσαν να με ξεφτυλίσουν. Έγραφα μουσική. Στην Αλεξανδρούπολη αποφάσισα να αυτοκτονήσω. Το 1952 βρίσκομαι ελεύθερος καλλιτέχνης στην Αθήνα. Κάνω αντίγραφα μουσικής. Παίζω εκτάκτος τρίγωνο σε συναυλίες. Υποφέρω από τις κρίσεις. Πεινώ. Η ασφάλεια ενδιαφέρεται τακτικά για το φρόνημά μου. Δίνω το παρόν. Δίνω εξετάσεις για υποτροφία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Πετυχαίνω. Παρόλα αυτά, μου ανακοινώνουν ότι ο φάκελός μου έκλεισα. Δεν πρόκειται να φύγω. Είμαι δεύτερης κατηγορίας Έλληνας. Τελικά έφυγα χάρη στον πατέρα μου. Παρίσι. Χρόνια δουλειάς. Οι κρίσεις αραιώνουν. Οικοδομώ τον εαυτό μου. Κερδίζω τον χαμένο καιρό. Χρειάζομαι θωράκιση. Χρειάζομαι όπλα για να ξαναγυρίσω. Πρέπει να γίνω οικονομικά ανεξάρτητος. Να μην πέσω στα δίκτυα τους. Οι συνθήκες διαβίωσης πάνω από γκαράζ, μέσα σε δωμάτια κλουβιά, είναι αδιανόητες. Εκεί γεννήθηκαν τα παιδιά μου. Το αποχωρητήριο ήταν κοινό μέσα στην αυλή των γκαράζ. Εκεί κατέβαινε η γυναίκα μου έγκυος με 10 βαθμούς κάτω από το μηδέν, μαζί με τους σοφεραίους και τους γείτονες. Εκεί έγραψα την πολιτεία και το αρχιπέλαγος, τα επιφάνεια, την Αντιγόνη, τη Σωνατίνα νούμερο 2, το άξιον εστί, το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Εκεί συνέθεσα τα μπαλέτα για την Τσερίνα, τη μουσική των γαλλικών και αγγλικών φίλων. Εν πάση περιπτώσει, κατάφερα να είμαι οικονομικά ανεξάρτητος. Μπορώ να πω όχι παντού και πάντα. Τα παιδιά μου δεν πρόκειται να πεινάσουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου όπλο. Είμαι έτοιμος για τη μάχη. Κι αν είχα εγωισμούς, κι αν είχα όνειρα προσωπικά, κι αν είχα ατομικές φιλοδοξίες, μου τα πήραν όλα. Εκεί, στη χαράτα του πρώτου τάγματος Σκαπανέων, η μανιασμένη θάλασσα και ο παγωμένος βούρκος γονάτιζαν μπροστά στον πόνο του ανθρώπου. Ο μοίραρχος χωροφυλακής που μας οδήγησε στο πρώτο τάγμα Μακρονήσου γονάτισε πλάι μου. Μου σκούπισε τα αίματα από το κεφάλι, από το στόμα και από το στήθος. Περνούσε κρίση. Εγώ ήμουν ήρεμος. Τον λυπήθηκα και προσπάθησα να τον παρηγορήσω. Είμαι κριτικός, Φίλιππα, και πεισματάρης, αυτό είναι όλο. Να το έλεγα, είμαι κομμουνιστής, ίσως τον πλήγωνα. Παιδί μου, είναι κανίβαλη, είναι κανίβαλη, είναι κανίβαλη. Μου έλεγε εκείνος τρέμοντας. Αυτό θυμάμαι και πολλά. Τότε έσπασε το εγώ και έγινε τελεσίδικα εμείς. Και αδιαφορώ αν με πιστεύουν ή όχι. Η μάχη θα δοθεί για το εμείς. Υπέρ του ανθρώπου εναντίον των κανιβάλων. Η ασθένεια των κανιβάλων είναι το εναρχή, το κέρδος. Ακολουθεί η υποτίμηση του ανθρώπου. Oh.
Εδώ τέλειωσε το πρώτο μέρος της εκδήλωσης με τη χοροδία Λίγια. Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος σε ένα πολύ μικρό διάστημα ώστε να... Thank you.
σας ανάστρα κοιμήσω. Που ακούστηκαν πριν και που θα ακουστούν και στη συνέχεια είναι από τους κύκλους τραγουδιών Άξιον Εστί, Μικρές Κυκλάδες, Πολιτεία, Αρχιπέλαγος, Λιποτάκτες και Λαϊκά. Πάνω σε στίχους του Οδυσσέα Ελίτη, του Γιάννη Θεοδωράκη, τώρα κόλλησα. Κώστα Τρυπολίτη, να τα πίσω ήμουν.
κατεβαίνουνε. Thank you.
φθινόπωρο 1972. Σε λίγες μέρες, εμείς αρχίζαμε την προτελευταία μας περιοδία. Στα τέλη του Γενάρη του 1973, παρουσιάσαμε στο Albert Hall, σε πρώτη εκτέλεση, τα 18 γιανοτράγουδα που τα είχα συνθέσει την άνοιξη του 1972. Τα ποίηματα αυτά τα περίμενα στη ζάτουνα της Αρκαδίας, όπου ήμουν εξορία. Πηγαίνοντας από φυλακή σε φυλακή, σε βάζω στην κλούβα μαζί με τους άλλους και σπάει η απομόνωση. Έτσι λοιπόν βρέθηκα για λίγα λεπτά με κάποιο φίλο συνεξόριστο. Ερχόταν απ' τη Λέρο. «Τι κάνει ο Ρίτσος?» τον ρωτώ. «Μια χαρά. Γράφει και ζωγραφίζει». «Τι ζωγραφίζει?» «Πέτρες». «Πες του να γράψει κάτι και να μου το στείλει στη ζάτουνα, κάτι που να εκφράζει τους καιρούς». Ένα μήνα αργότερα στη ζάτουνα, ο ενωματάρχης Τσουρούλας, αρχηγός της φρουράς, χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μας. Ήθελε να μου μιλήσει εμπιστευτικά, χωρίς τους φρουρούς. Πήρε πρώτα ύφος μυστηριώδες και μετά με ρώτησε. «Γνωρίζεις κάποιον κύριο Ρίτσο?» «Το δήμαρχο». «Όχι, όχι, όχι, είναι και αυτός φυλακή». «Α, λες τον ποιητή, ναι, ναι, πώς δεν τον ξέρω, τι κάνει?» «Ξέρετε». Μας είχε κάποιο εμπιστευτικό έγγραφο με κοινοποίηση σε όλα τα τμήματα του νομού που ζητάει να ελέγχουμε προσεκτικά μήπως περάσει στη ζάτουνα κάποιο γράμμα ή κείμενο του εν λόγω κυρίου Ρίτσου. Χαμογέλασα με τη σκέψη πως οι δυνάμεις της ελληνικής χωροφυλακής παρατάσσονται σε θέση μάχης για να εμποδίσουν την ποίηση να φτάσει στη μουσική. Κοίταξε, είπα μέσα μου, πόσα έξοδα και πόσοι τεμπέληδες πληρώνονται από τον ιδρώτα του λαού μας για να εμποδίσουν τη δημιουργία. Είχα 18 προσωπικούς φρουρούς τεμπέληδες να με εμποδίζουν από το να δουλεύω. Στη μοναχός έχεις
Φεγγάρι μάγια μου έκανες και περπατώ στα ξένα, της ξενιθιάς. Αφιερωμένο στον πατέρα Χρήστο.
Όμορφη πόλη, σε στίχους Γιάννη Θεοδωράκη. Συμπατριώτες, συμπολίτες, φίλοι που με αγαπούν και με πιστεύουν ως καλλιτέχνη και δεν συμφωνούν με την ανάληψή μου στην πολιτική. Τους αποδώ ότι δεν ασχολήθηκα, ούτε και τώρα ασχολούμαι με την πολιτική. Γιατί η πολιτική με την πλατιά, την πραγματική της έννοια, δεν είναι ασχολία, δεν είναι επάγγελμα, αλλά καθημερινό καθήκον του κάθε πολίτη προς την πολιτεία. Είναι το πέρασμα από το εγώ στο εμείς, από τα στενά προσωπικά μας ενδιαφέροντα, στο ενδιαφέρον για τον διπλανό μας, για το μέλλον της χώρας μας. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική και έτσι μπορώ να πω ότι είμαι πολιτικός από το 1942, στις 25 Μαρτίου, όταν με έπιασαν και με χτύπησαν οι Ιταλοί στην Τρίπολη, γιατί θέλησα να στεφανώσω μαζί με τους συμμαθητές μου τον τάφο του Κολοκοτρώνου. Και νομίζω πως τέτοιου είδους πολιτική είμαστε λίγο πολύ όλοι μας. Συνεπώς, δεν κάνω τίποτα περισσότερο, αλλά ούτε και τίποτα λιγότερο, από ό,τι κάνει ή θα έπρεπε να κάνει κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Όμως εσύ μου λένε, έχεις ταλέντο και πρέπει να το διαφυλάξεις. Ξεχνούν πως όλη τη ζωή μου τη μοίρασα σε αγώνες και σε μουσική. Και είναι οι αγώνες και η μουσική τόσο δεμένα πια μέσα μου, ώστε δεν μπορώ να φανταστώ ούτε αγώνες χωρίς τραγούδι, ούτε τραγούδι χωρίς αγώνα. Φαίνεται πως το ταλέντο μου, σαν μια παράξενη μπαταρία, εκεί μέσα γεμίζει. Μέσα στη ζεστασιά της χειραψίας, μέσα στο αετήσιο βλέμμα του συναγωνιστή, μέσα στις ιαχές των συλλαλητηρίων και στη βουή της μάχης. Όμως, το ταλέντο δεν έρχεται μόνο του. Για να φυτρώσει, του πρέπει στρώμα, παχύ, ευαισθησία. Αυτό σημαίνει πως ο αληθινός καλλιτέχνης δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος όταν γύρω του οι άλλοι βογγούν, ταπεινώνονται, πεινούν, τσακίζονται, όταν το έθνος του ταπεινώνεται, φημώνεται, μεταβάλλεται σε ζούγκλα. Πώς θέλετε από τον καλλιτέχνη που τον εκτιμάτε και τον αγαπάτε να μένει αδιάφορος, απομονωμένος πίσω από τις παχές κουρτίνες, πίσω από τη ζωή και να φτιάχνει ήρεμος, ξέγνιαστος και αδιάφορος τραγούδια, όταν έξω στους βουερούς δρόμους η αδικία αλωνίζει, το ψέμα θριαμβεύει και η μισαλοδοξία κυριαρχεί. Αυτός ο καλλιτέχνης, κι αν υπάρχει, είναι ψεύτικος. Και ψεύτικα θα είναι τα τραγούδια που θα σας φτιάξει. Γιατί ένα τραγούδι γεννιέται σαν ένα παιδί. Χρειάζεται αγάπη, χρειάζεται έμπνευση, χρειάζεται αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι. Ντρέπομαι για τη ζέστα μου και την ευρωπιά μου, όπως έγραψε κάποτε ο Παλαμάς καθισμένος μπροστά στο τζάκι του, καθώς σκεφτόταν πως υπάρχουν παιδάκια μελανιασμένα και μυστικά μέσα σε ξέφρυγες παράγκες. Ντρέπομαι για όλα τα μελανιασμένα και μυστικά Ελληνόπουλα. Ντρέπομαι για τα μικρά μας αδέρφια που δουλεύουν 15 ώρες σε ταβέρνες, σε γκαρά, σε χωράφια, σε μηχανουργία, σε εργοστάσια, μοναχά για να πιάνουν το φαΐ, ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται σε ηλιόλουστα στα σχολεία και πράσινα γήπεδα. Ντρέπομαι για τους γέρους και τις γριούλες που μόχθησαν σε όλη τους τη ζωή, γέννησαν, ανάθρωψαν τους πολίτες αυτής της χώρας και τώρα ζητιανεύουν για να ζήσουν. Όχι, δεν μπορεί να λεγόμαστε πολιτισμένος λαός, πολιτισμένοι άνθρωποι, όταν δεχόμαστε γύρω μας τόση αθλειότητα. Και από πάνω να έχουμε το κουράγιο να μιλάμε σοβαρά για τέχνη. Φωνές, μουσικές, απέραντι δρόμοι, κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος χρυσίζει, χέρια σπαρμένες.
θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Τα χλωμά, τα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα. Θα γίνεις δικιά μου. Η νύχτα έπεσε, τα παράθυρα κλείσαν. Η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι χαθήκαν. Θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Τα χλωμά, τα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα. Θα γίνεις δικιά μου. Ευχαριστούμε. Και τελειώνοντας, ας τραγουδήσουμε όλοι μαζί το επόμενο. Ένα το κεριδότη. Ένα το κεριδότη κι άνοιξε ακριβή για να αρχίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χελιδόνι κι άνοιξε ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκρή χιλιάδες να είναι στους τροχούς, θέλει κι ζώντα αμήνα το αίμα τους, θέλει κι ζώντα αμήνα δίνουν το αίμα τους. Θέλει πρώτο μας ώρα με κλείσες μέσα στα βουνά. Θέλει πρώτο μας ώρα με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Τώρα με κλείσες μέσα στα βουνά. Θέλω πρώτο μας τώρα με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Πάθηκε να πω μαγούς το σώμα του μαγιού, το έχουνε θάψει σ' ένα μνήμα του πελαγού. Πάθηκε να πω μαγούς το σώμα του μαγιού, το έχουνε θάψει σ' ένα μνήμα του πελαγού. Σ' ένα βαθύ πηγάδι το έχουνε κλειστό, μύρισε το σκοτάδι κι όλοι αμίσω. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι αμίσω. Πρώτο μας τώρα μέσα στις πασχαλιές και εσύ. Θέλω πρώτο μας τώρα μύρισες την Ανάσταση. Θέλω πρώτο μας τώρα μέσα στις πασχαλιές και εσύ. Θέλω πρώτο
το μασοδωρά μίσε στην αμάστα αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Που μας θυμίσατε με την παρουσία σας και μας δίνετε κουράγιο να συνεχίσουμε. Έξω υπάρχουν κάτι βιβλία. Όποιος ενδιαφέρεται, είναι μια οικονομική ενίσχυση για το σύνδεσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.